μετά από αρκετές βόλτες με το 701, είδα την ανάγκη για βελτιώσεις σε κάποιους τομείς. Οπότε και παρήγγειλα αυτά τα αξεσουάρ που χρειαζόταν. Το πρώτο είναι κάπα ρεζερβουάρ χωρίς κλειδί. Γιατί, πάμε να δούμε πόσο δύσκολο είναι με την κανονική τάπα με το κλειδί να ανοίξουμε την τάπα. Και πόσο ζόρι θέλει για να κλείσει και να βγει το κλειδί. Είναι και αυτή τη 3D Moto με τάπα της Serbis. Πάμε να τη βάλουμε. Έτοιμο. Το άλλο αξεσουάρ που μου ήρθε είναι το πεντάλ φρένου πάλι της 3D Moto, είναι το Fat Bertha ή Big Bertha, κάπως έτσι το λένε, γιατί έχει το εργοστασιακό μια ευαισθησία, λυγίζει και πολύ εύκολα και για να το ξεστραβώσει μετά σπάει. Πάμε να βάλουμε και αυτό. Έχει και μία θέση για να πάει πιο μπροστά αν θέλουμε. Πολύ στιβαρή κατασκευή δείχνει. Το εργοστασιακό και δίπλα με το Fat Bertha. Άλλη μία αναβάθμιση για το 701. Σε δύο προηγούμενα ταξίδια άναψε το λαμπάκι της υπερθέρμανσης. Πρώτη περίπτωση δεν ήταν ιδιαίτερα τεχνικό το κομμάτι. Άναψε και εμένα. Ουξβάρ να θέλατε, τι θα σας κάνω. Είχα πολλά σταμάτα ξεκίνα. Στο δεύτερο ήταν λίγο πιο τεχνικό. Και η θερμοκρασία φυσικά ήταν γύρω στους 35 βαθμούς εξωτερικά. Οπότε μία συνηθισμένη λύση για αυτό το πρόβλημα είναι το βεντιλατέρ από το 701 Long Range.
το βεντιλατέρ και η βάση στήριξής του, οπότε πάω να βάλω και αυτό να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί μετά την τοποθέτηση. Το μέγεθος τώρα από τα δύο βεντιλατέρ, αυτό είναι αυτό που φοράει πάνω από το εργοστάσιο και αυτό είναι το άλλο, το πιο μεγάλο δηλαδή. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Και από όσο γνωρίζω αυτό εδώ το φοράει από το εργοστάσιο, σμπρώχνει αέρα προς το ψυγείο, ενώ αυτό τραβάει, δηλαδή βοηθάει πιο πολύ με τη φυσική ροή τον αέρα το μεγάλο βεντιλατέρ. Ώρα να τοποθετήσω το βεντιλατέρ στη βάση του. Μόλις πλησίαζε τις πρώτες 10.000 χιλιόμετρα, έκανα έλεγχο και αρρύθμιση βαλβίδων. Επί της ευκαιρίας, αφαίρεσα τα συστήματα SAS και EVAP. Οπότε μένει να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες και να επανέλθω με εντυπώσεις. Μέχρι τότε μπορείτε να δείτε τα βίντεο από τις βόλτες και να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι.